Επιτρέψτε μου για να πάμε και στο επόμενο θέμα για να το προλάβουμε. Κύριε Υπουργέ, είδαμε όσα έγιναν στα Εξάρχεια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπω σήμερα την εφημερίδα των συντακτών να έχει τίτλο «Βάζει ο Χρυσοχοίδης όχι τη στολή του, την καταστολή του», με αφορμή αυτό το στιγμιότυπο το οποίο το είδαμε όλοι. Υπάρχουν σημάδια κρέας καταστολής στην ελληνική αστυνομία, κατά τη γνώμη σου, το τελευταίο διάστημα? Πρέπει να πω ότι με έχει καλύψει απολύτως η ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο στο συγκεκριμένο θέμα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σταθμισμένη και προσεκτική ανακοίνωση. Η οποία τι λέει? Λέει ότι στην πραγματικότητα αυτός ο κατακλυσμός και ο φόβος, ο οποίος είχε διασπαρεί από πολλούς και σχεδόν εκβιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε το ρόλο του. Δηλαδή τι? Έρχεται 17 Νοεμβρίου, θα γίνει χαμός, θα γίνει σκοτωμός, υπάρχει ένταση, θα ξεχυθούν στους δρόμους, θα καεί η Αθήνα. Δεν καεί. Δεν έγινε. Εν συνεχεία, αυθαιρεσία αστυνομική υπάρχει. Θα σας πω, αλλά να το πούμε όλο. Μην πάμε μόνο στην αυθαιρεσία. Όχι, να το πούμε όλο. Το πάμε αυτό. Ναι, δεν το πάμε τώρα, να το πω εγώ, γιατί έχει μια σημασία αυτό. Βεβαίως. Το δεύτερο το οποίο ακούγαμε, ναι, αλλά τώρα τελείωσε μεν χωρίς επεισόδια ή χωρίς σημαντικά επεισόδια τον Πολυτεχνείο. Τώρα έρχεται η επέτειος του Γρηγολόπουλου. Πάμε εκεί να δείτε τι θα γίνει. Ναι. Και τους έδωσε και 15 μέρες ο Χρυσοχοίδης και θα γίνει χαμός κτλ. Όλα τα χρόνια είχαμε επεισόδια πάντως. Άρα δικαιολογημένα υπήρχε ο φόβος, θα πει κάποιος, ναι, κύριε Βαρύ. Απάντηση, όχι. Υπήρχε εδώ. Επιτρέψτε μου, μην τα ομορφαίνετε. Να τα λέτε όπως είναι. Δεν είχαμε επεισόδια. Να τα λέτε όπως είναι. Διότι το προηγούμενο διάστημα. Σωστά. Λοιπόν, αλλά γλυκά, αλλά με ακρίβεια. Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο ακούγαμε είναι, προσέξτε, έχει έρθει η κυβέρνηση της καταστολής, οξύνει την ένταση, θα γίνει χαμός. Μια μερίδα του, κύριε Βορύδη, τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε ακούσει τους αστυνομικούς, μάλλον, κύριε Βορύδη, τι μας λένε εδώ κάθε μέρα. Ένα λεπτό. Τι λένε, για να ακούσουμε. Οι ίδιοι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί μας έλεγαν όλο το προηγούμενο διάστημα πως όντως η Ελλάδα προετοιμάζεται ακόμη και για επεισόδια. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ το λέει αυτό? Το ερώτημα. Γιατί πάλι δεν λέτε Υπουργέ, αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ. Δηλαδή. Ότι προσπαθούσε απέναντι στη θέση της κυβέρνησης, που είναι ότι θα επιβάλλουμε την νομιμότητα, θα προστατεύσουμε το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διαδήλωσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να καταστρέφει εν ονόματι αυτού του δικαιώματος τις περιουσίες των πολιτών. Αντιτασσόταν σε αυτό μία άποψη, η οποία έλεγε πάτε για καταστολή, η καταστολή θα φέρει ένταση της βίας, θα γίνουν καταστροφές. Επειδή είστε θεωρητικός της αναγκαστικότητας, τον έχετε κατοχυρώσει τον όρο πλέον, το ερώτημα είναι η φωτογραφία που δείχνει η Μαρία. Από αυτή την εκπομπή, βεβαίως. Η φωτογραφία αυτή, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, αυτός ο εξευτελισμός συλληφθέντων, επικαλούμε το νομικό Βορύδη τώρα. Όταν κάποιον τον συλλαμβάνεις, ακολουθείται μια διαδικασία. Δεν τον ξεγυμνώνεις, δεν τον εξευτελίζεις εκείνη τη στιγμή μέσα στο δρόμο. Αυτό δεν συνιστά καταστολή, δεν συνιστά ακραία αστυνομική βία. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Θα μιλήσω λοιπόν αμέσως γι' αυτό. Άρα λοιπόν, σε αυτό τι κρατάμε, για να συνεχίσω το επιχείρημά μου, ότι απέναντι σε αυτό, τον εκβιασμό τρόπων της πολιτείας, στην πραγματικότητα και των πολιτών, η αστυνομία στάθηκε σωστά, δεν επέτρεψε να περάσει αυτός ο εκβιασμός, οι διαδηλώσεις έγιναν και εν συνεχεία τα επεισόδια ήταν πολύ περιορισμένα πάλι στα Εξάρχεια. Χωρίς περιφερειακά όμως, είχαμε πάντως. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να γίνουν οι καταστροφές, μάλιστα, οι οποίες υποτίθεται ότι επρόκειτο να γίνουν. Έρχομαι τώρα σε ευθερήσεις. Και βγαίνει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου, ναι, και λέει το εξής. Σε στιγμές μεγάλης έντασης και πίεσης αστυνομίας, ναι, ενδέχεται να υπάρχουν περιστατικά τα οποία πρέπει να ελεγχθούν αρμοδίως και αυτά σαφές ελέγχονται. Πάντως είναι πολλά τέτοια περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Bon, επειδή επικαλεστήκατε την νομική μου ιδιότητα, οι καταγγελίες όλες θα εξατομικευτούν, θα προσωποποιηθούν, θα εμφανιστούν αυτοί οι οποίοι έχουν εφυγεί και θα πούν ότι εφύγησαν. Μέσω του συνηγόρου του πολίτη. Ναι. Μέσω των ιδίων, μέσω του συνηγόρου του πολίτη. Σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Μέσω του εισαγγελέως, μέσω της εσωτερικής διαδικασίας της αστυνομίας. Είναι, επιτρέψτε μου, τρεις διαδικασίες ελεγκτικές.
Η δικαστική. Εσείς τα επικροτείτε πάντως αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βλέπουμε. Γιατί η πολιτική δήλωση έχει σημασία. Συγγνώμη, Σεραφή, αναγκαστική βία υπάρχει. Υποθέτω ότι μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε, αυτό έπρεπε να έχετε διδαχθεί εσείς ειδικώς. Άρα είναι αναγκαστική βία. Εσείς ειδικώς που το ρωτήσατε, έπρεπε να έχετε διδαχθεί ως προς αυτό. Έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Ότι επιτρέψτε μου. Όχι, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Συνενετική βία δεν υπάρχει. Θα σας κάνω δύο ερωτήματα. Μάλλον υπάρχει σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Δύο ερωτήματα αγροτικά για να κλείσουμε. Λοιπόν, αλλά όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα είναι στοιχεία εξαναγκασμού. Μάλιστα. Άρα, η βία υποχρεωτικά είναι αναγκαστική. Άρα ανέχεστε ή και δεν συμφωνείτε με αυτόν τον ευτελισμό όχι, που υπήρξε. Έτσι, το δεν έχετε εξοικειωθεί. Δεν έχω εξοικειωθεί ότι και δεν υπάρχει... θέλω και να εξοικειωθώ. Με τη βία, γιατί δεν συμφωνείτε. Η έννοια του νόμου με τη βία, είναι... Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλή βία, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δύο λεπτά, για να καταλάβω το εξής. Αν τώρα με καθυβρίσετε, σας λέω κάτι απλό, καθώς συζητάμε. Με καθυβρίσετε. Κατά τη γνώμη σας, οι συνέπειες που θα υποστείτε θα είναι συνενετικές, θα συνενέσετε στις συνέπειες. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός ούτε εσείς, κύριε Βορύδη. Οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι προκειμένου να διαχειρίζονται και καταστάσεις κρίσης όπως αυτές που περιγράφουν. Και αν ξεφύγουν, υπάρχουν μηχανισμοί ελεγκτικοί. Και αν ξεφύγουν, όταν συλλαμβάνεις κάποιον, μπορείς να τον εξευτιλίσεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπάρχει επιχείρημα κάπου να λέει κανείς ναι, μπορείς να τον εξευτιλίσεις. Από πού το ακούτε αυτό το επιχείρημα. Όχι, μα γιατί, αυτό γίνεται. Γιατί απαντάτε σε μια επιχειρηματολογία που δεν υφίσταται. Αυτό όμως συνέβη και είναι πολλές οι φορές που έχουν συμβεί. Στον βαθμό που αυτό συνέβη, γιατί εδώ δεν είμαστε δικαστές. Τις φωτογραφίες και τα βίντεο τα βλέπουμε όμως. Όχι, αυτά θα τα δούμε. Άποψη έχουμε. Αυτά θα τα δούμε εν το συνόλο. Άρα άποψη έχουμε. Θα τα δούμε. Εσείς να έχετε. Εγώ λοιπόν επειδή είμαι νομικός. Όχι, εγώ επειδή είμαι νομικός, για να έχω άποψη για οτιδήποτε, θα μου φέρουν τη δικογραφία, το σύνολο του υλικού. Εγώ ξέρω θα εξετάσω ότι... μάρτυρες, ναι. Θα ακούσω όλες τις πλευρές και θα αποκτήσω άποψη. Μέχρι τότε, εκείνο που λέω είναι ότι θέλω και εύχομαι τέτοιου είδους φερόμενα περιστατικά να ελέγχονται και να διερευνούνται πλήρως από κύριε το δικαιωτικό μας σύστημα. Πάντως εκεί σύμπασα η αντιπολίτευση σας κατηγορία. Άρα, ακούστε κύριε Κοντρότσο, το σημαντικό είναι το εξής. Πού θα δώσετε όμως έμφαση? Θα δώσετε έμφαση στο μεμονωμένο και αν πράγματι έχει γίνει με κακό τρόπο καταδικαστέο και ελεγκταίο περιστατικό που όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να τιμωρηθεί? Ή θα δώσετε έμφαση ότι για πρώτη φορά φέτος δεν έγιναν καταστροφές? Γιατί πρέπει δεν να δώσω έμφαση άνθρωποι... σε ένα από τα δύο? Γιατί, και όχι και στα δύο, δεν κατάλαβα. Γιατί επαναλαμβάνω. Για ποιο λόγο? Έχει μία σημασία η οπτική σας. Εμένα η δική μου οπτική είναι σαφής. Μα οδηγεί σε συμψηφισμό αυτή η λογική. Όχι σε συμψηφισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Μα έχουμε βάλει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εξευτελίσαμε και μερικούς διαδηλωτές. Ποιος το αποδέχτηκε αυτό? Χρησιμοποιήσαμε αφαιρεσία και κρατηγυρία, αλλά δεν κάνει και η Αθήνα. Ποιος το αποδέχτηκε? Εγώ θέλω να μην καίγεται η Αθήνα και να μην εξευτελίζεται ο κόσμος. Όχι, δεν θα κάνετε επιχειρήματα στο κενό, θα απαντάτε. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα, αν εγώ ερχόμουν και σας έλεγα. Ναι. Γεια στα χέρια τους, πολύ καλά κάνανε, αδιαφορώ για το τι κάνανε. Αν σας έλεγα αυτό, έχετε δίκιο να μου το πείτε. Σας έχει πει κανείς αυτό? Όχι. Όχι. Τι σας λένε? Υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, θα οδηγηθούν τριπλώς, δηλαδή δικαιοσύνη, πολιτική εσωτερική διαδικασία. Πολιτική καταδίκη, όπως όλα τα κόμματα πολιτική... καταδίκασαν αυτές τις εικόνες. Μα είπε η κυβέρνηση το Υπουργείο, δια της ανακοίνωσης του Υπουργείου, το περίπου ωραία. Το ανέχθηκε. Πολύ ωραία τα είπε. Το ανέχθηκε. Τα είπε πάρα εγώ πολύ διάβασα ωραία. Και την ανακοίνωση του Κινάλ. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως έχει διαταχθεί έρευνα για τη συγκεκριμένο περιστατικό. Τι περισσότερο θέλετε να γίνει? Λύνουμε, παιδιά, ελάτε, δεν έχουμε άλλα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πού είναι τα αγροτικά? Τα αγροτικά πάνε περίπου. Πάλι εγκαλύψαν γιατί πρέπει να διδάξουμε τον εξαναγκασμό, καταλάβατε. Πρέπει να ρίξουμε τον εξαναγκασμό. Ανεπίδεκτη μαθήσεως, κύριε Υπουργέ. Ελλάδα. Πάμε αυτό. Στο Αίγιο τώρα, πάμε στα μέρη μου, κύριε Δημήτρη. Στα μέρη σου από ό,τι είδα κάνετε εναλλακτικό στολισμό. Γιατί